Τεσάρι. Ηλικίες δηλαδή τι, θα πούμε την ηλικία μας. Έχουν ξεκινήσει τώρα τα περιοδικά. Μία καινούργια μόδα. Ναι. Που γράφουνε, ξέρω εγώ. Ο Άρης Καβατζίκης 31. 22 νομίζω θα μου πεις. Ή πολλές φορές ναι. Το βάζουν και πρώτο. Ο 28χρονος τάδε. Και λιποθυμάς. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι. Ξέρεις, έχει ξεκινήσει. Αν σωστή η πληροφορία, νομίζω έχει ξεκινήσει από το People αυτό. Από το περιοδικό το People. Ναι, ναι. Ξένη έκδοση. Ναι, δηλαδή έλεγε, ξέρω εγώ, εσύ είσαι Χριστίδου. 22 μαζί με τον Θοδωρή Μαρτίνη. 23. Και καλά το δικαίωμα του Φίλιππο Ραφαήλ. Αλλά το θέμα είναι ότι γράφονται ηλικίες ακόμα και των μικρών παιδιών. Δηλαδή λέει για παράδειγμα, ξέρω εγώ, η Ελένη Πετροπλάκη και η Άννα Μαρία και ναι. Όλες οι ηλικίες κανονικότατα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Αλλά από την άλλη δεν ξέρω. Εντάξει, τα κιλά μην γράψουν και οι ηλικίες δεν γράψουν. Δηλαδή μην λένε 80 κιλά. Εκεί θα είναι ο πόνος. Μπορεί να ταυτίσετε, αναγνώστησα άμα βλέπει. Και αναγνώστησα άμα βλέπει την ηλικία. Γιατί σου λέει ρε παιδί μου και οι άνθρωποι τη showbiz και οι διάσημοι και οι celebrities μεγαλώνουν κι αυτοί. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο όμως έχουν βγει πολλές ηλικίες στη φόρα. Που δεν θα έπρεπε, εννοείς. Που δεν θα έπρεπε. Και τις έχουν μαζέψει όλες τις ηλικίες πάνω στο κοντρόλ. Και ερχόμαστε εμείς εδώ να δούμε αν ταυτίζεται η γνώμη μας, γιατί ούτε εμείς ξέρουμε. Ναι. Ναι. Σατανικό. Σατανικό. Ναι, δηλαδή αυτό ξέρεις τι σημαίνει τώρα. Ό,τι προφίλ χτίζαμε όλα αυτά τα χρόνια με τους ανθρώπους έτσι, σχέσεις, καλλιεργείς, το περιοδικό αυτό. Σπίζα. Τώρα το καταρρύψουμε όλο. Δεν το καταρρύψουμε. Θα πούμε τι πιστεύουμε, ρε παιδί μου. Θα κάνει ο καθένας τη δική του εκτίμηση. Εντάξει, να εκτιμήσουμε. Και την καρμπή, και την καρμπή. Πρέπει να λέμε εμείς τι ηλικία την κάνουμε τώρα. Ναι, καλά, και την καρμπή δεν είναι μεγάλη, παιδιά. Όχι, παιδιά. Και την καρμπή είναι μια αιώνια έφηβη. Εγώ μίλησα. Και από τη στιγμή που είναι. Και από τη στιγμή που είχε και το κετούλα γαρμπή, που όλοι τη λένε κετούλα γαρμπή, έχει και αυτό το τέτοιο δηλαδή, που σε βαραίνει. Όλοι. Ρε, αφήστε τα αυτά, αισθάνεται τόσο κατά βάθος τόσο. Και εγώ θα σα πω γιατί να μην είναι, παιδιά. Και... μία γυναίκα που βγαίνει με σημαία τη μια φούστα. Παραμένει και πάντα ναι, εγώ αυτό έχω να πω. Μια γυναίκα που έχει τραγουδήσει ότι τη μια μας παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλη, είναι δικαιωμένη. Εγώ λέω 43. Εγώ την κάνω 43. Παύλο. Ναι, 43. Θέλω να μείνω τελευταίο. Είναι μια αιώνια έφηβη και την καρμπή. Και θέλω να σου πω ότι το αραιόδο ότι σημαίνει επιτυχία αιώνια. Άρα είναι. Και καλή υγεία. Καλή είναι. Ναι, είναι αυτό. Ηλικία. Ηλικία. Νούμερο. Θα πω 45. Λοιπόν, Κατερίνα, Παύλο, 43. Εσύ, εσύ. Εγώ ακούω. Εγώ συντονίζω. Δεν παίρνω θέση. Άρη, 45. Εγώ γιατί δεν συντονίζω. Δεν είμαι καλό στι ηλικίε εγώ, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι κάπου εκεί κοντά. 43-45. 44 βάλε, να είναι στη μέση. 44. 43 με 45 και 44 έχει βγει Hobbit. 250. Και τώρα εμείς θα μάθουμε τι σωστή. Θα κάνουμε link. Καλέ, τις έχουν πάνω. Αφού σου λέω αυτά τα περιοδικά, πια μας τις λένε τις ηλικίες. Τις ξέρουμε. Καλά, μην είσαι τώρα πάντα. Για πάμε να δούμε πόσο είναι και τη γαρμπή. Άντε καλέ. Μάτα. Είναι 49. Δεν στο είπα ότι κρατιέται αιώνια. Έφυγε. Είναι το χώρισμα στα δόντια. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο της, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο της. Γιατί το ντουμ είναι τόσο μακάβριο. Ντουμ. Καλά. Μόλις ξεκινήσουν τα κιλά θα σου πω εγώ γλέντια εδώ μέσα πως θα τρέχουμε όλοι. Ρε εσείς ναι να το κάνουμε με τα κιλά αυτό μια μέρα. Ανέβγε χύχλα μου. Και εμείς τα δικά μας. Έτσι είναι η ζωή. Εγώ το άδειξα. Πάμε στο επόμενο. Α, Νικοπολίδης. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, ο Νικοπολίδης έχει την εξής κατάρα ο άνθρωπος. Έχει γκριζάρι από μικρός. Δεν είναι μεγάλος όμως. Δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά γκρίζαρι από μικρός. Πώς είναι ο Τζορτζ Κλούνι. Δεν είναι και πρόσκοπος. Όχι, ναι, δεν πάει να κάνει κόμπους. Δεν έχει σαρανταρίσει πάντως, πιστεύω. Νομίζω ότι πρέπει να έχει σαρανταρίσει. Νομίζω ότι τώρα σαρανταρίσει. Όταν τελείωσε το. Όταν κρέμασε τα παπούτσα, τα γάντια για την ακρίβεια, πρέπει να ήταν γύρω στα 38. Επειδή οι τερματοφύλακες κρεμάνε τα γάντια λίγο αργότερα από τους ποδοσφαιριστές. Εγώ λέω τώρα ότι είναι στα 42 ο Νικοπολίδης. Εσύ? Τώρα εγώ τι να καταθέσω κατά με τον Νικοπολίδη. Ότι έβγαλε την αυτοβιογραφία του τώρα αυτές τις μέρες και κυκλοφορεί, θέλω να πω. Ναι, έβγαλε την. Ναι, έβγαλε την αυτοβιογραφία. Θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα. Αν θέλετε και Στεφάνα, πάτε να τη δείτε. Πόσο τον κάνεις? Δεν ξέρω εσύ. Έχω μια συνέντευξη την Τρίτη με τον Αντώνη Νικοπολίδη. Θες να καταστρέψω τη σχέση μου. Καλά, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα τώρα. Όχι, να πεις πόσο χρόνο είναι. Έτσι κι αλλιώς στη συνέντευξη να βάλεις Αντώνη 41. Ποτέ. Δεν το κάνουμε αυτό. Πες και 42, κοντά είναι. Εντάξει, κάτι παραπάνω από 42 νομίζω εγώ. Ίσως 44. Άρη 44. 44 λέω. Εγώ θα πιστευτώ την κρίση Κατερίνα στα ποδοσφαιρικά και θα πω 42, θα συμφωνήσω. Ναι, γιατί είπε τα κρεμασμένα γάντια. Παύλο, 42. Πότε κρέμασε γάντι, ρε παιδιά, ο Νικοπολίδης. Πότε το κρέμασε το γάντι. Πότε κρέμασε γάντι, ρε παιδιά, πριν δύο χρόνια. Πέρσι. Πού είσαι, ρε Χρήστο, να μα πει. Πέρσι. 40. Ναι, δώστε. 40 λένε οι οπερατέρ, για πάμε να δούμε ποιο έχει δίκιο. Έχουμε ένα φόβο. Καλάτε.
41, 42 τα αγόρια πολύ κοντά. Μπράβο στο σοκουρατέρ. Τι γίνεται, τι χαίρεστε. Με ένα χρόνο πέσαμε. 40-41 είπαν τα αγόρια μας. Εσύ που είπατε 42. Και τι. Μπράβο στα αγόρια, κερδίζετε. Να κάνεις εκπομπή με τα αγόρια. Να πάμε να φύγουμε εμείς. Ελάτε στο επιστροφή. Να σου πω και εγώ πραγματικά Σύση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχασα τη συνέντευξη που είχα προγραμματισμένη. Γιατί είπα 44, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ να σημειωθεί ότι είπα Αντώνη 41. Εντάξει. Να κάνεις εσύ συνέντευξη τώρα με τον Λοιπόν, θα συνεχίσω.